ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Έχει χαρά μεγάλη η Εκκλησία μας σήμερα. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, για τη γέννηση του μεγαλύτερου ανθρώπου και του μεγαλύτερου προφήτου επάνω στη γη μας. Και αν γίνεται χαρά για τη γέννηση ενός απλού ανθρώπου, πόσο μάλλον γίνεται χαρά μεγάλη στον κόσμο για τη γέννηση του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Γέννησε η Ελισάβετ παρότι στήρα τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Ο Θεός ενίσχυσε τους φυσικούς νόμους και λειτουργήσαν και γεννήθη λοιπόν εξ σπέρματος ανδρός του προφήτου Ζαχαρίου και εκ της στήρας Ελισάβετ ο μεγάλος πρόδρομος, ο βαπτιστής του Κυρίου, εκείνος που προανήγγειλε το έαρ της ανθρωπότητος, το οποίο έαρ, όπως ακούσαμε στους ύμνους των Εσπερινών, του Εσπερινού, έδιωξε τη βαρυχημονιά της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας, της πλάνης και της απάτης. Και καθώς εγέννησε η Ελισάβετ τον Άγιο Ιωάννη, ανέτειλε χαρά στον κόσμο, χαρά στην οικουμένη, χαρά στις ψυχές και στα πνεύματα των δικαίων που είχαν μεταβεί στον ανάβγητο Άδη. Απόψε και αύριο λοιπόν είναι η μέρα και εορτή μεγάλης και τρισμεγίστης χαράς, καθώς και μεθαύριο που γίνεται η απόδοση της εορτής του γενεθλίου του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Και το χαρμόσυνο αυτό και θαυμαστό γεγονός μαθεύτηκε γρήγορα. Η πτερόεσα φήμη το μετέφαρε παντού και έγινε χαρά και αγαλίες, και κατά την Αγία Παράδοση άναβαν φωτιές από βουνό σε βουνό και από τόπο σε τόπο, γιατί ήσαν τα μέσα που μετέφεραν τα νέα εκείνη την εποχή για να δηλώσουν και να γνωστοποιήσουν ούρμπι ετ όρμπι τη γέννηση του μεγαλύτερου ανθρώπου και εκείνου που εστάθη και περισσότερων προφήτου κατά τη μαρτυρία του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτό έμεινε στην ανθρωπότητα και δει τη χριστιανική αυτό το έθιμο του ανάματος των φωτιών. Μπορεί να έχει και κάποια ιδεολογικά στοιχεία, αλλά η ουσία είναι μία, ότι μαθαίνει ο κόσμος ότι γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο μεγαλύτερος Άγιος, η φωνή του Λόγου, ο κήρυξ της μετανοίας, ο Απόστολος πρώτων Αποστόλων, ο Μάρτης και ο συνδετικός κρίκος Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, του κόσμου του νόμου και του κόσμου της χάριτος. Και στάθη ο Άγιος Ιωάννης στους αιώνες, το καταφύγιο των αμαρτωλών και ο τρυφερός προστάτης των πονεμένων και δυσκολεμένων. Και η τριγών εκείνη φιλέριμος και η χελιδών της ανοίξεως, σε πόσες ψυχές και υπάρξεις δεν έφερε το έαρ της μετανοίας και την πάυσιν του χειμώνος της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο λαός μας, ο ένθεος και αισθηματίας λαός μας, αγαπά τον Άγιο Ιωάννη περισσά. Αγαπά τον εγκάρδια και τον βάζει προστάτη, τον βάζει μεσίτη,
τον βάζει εγγυητή. Τον βλέπει και τον έχει εκεί δίπλα στον Χριστό, όπως το ορίζει και το έχει η Εκκλησία μας. Και τον οικετεύει τον Αγιάννη μαζί με την κυρά την Παναγιά να παρακαλούν πάντοτε το φιλάνθρωπο Χριστό μας για να μας ελεεί και να μας βγάζει από δύσκολες ώρες και να οδηγεί τις ψυχές μας στου Θεού τον Παράδεισο. Γι' αυτό Άγιος είναι προσφυλής, γι' αυτό Άγιος είναι αγαπημένος, γι' αυτό και ο μισός σχεδόν κόσμος φέρει το όνομά Του. Τόσα μοναστήρια, τόσες εκκλησίες, τόσα προσκυνήματα, τόσα εξοκλήσια, τόσα ερημοκλήσια και παρεκκλήσια. Ακόμη και στη Σκιάθο ο μεγάλος Παπαδιαμάντης είχε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομον των Ασέλινων, και καθώς ευρίσκεται η ψυχούλα εδώ στην Αθήνα της πλουτοκρατίας και της αμαρτίας και της αδικίας, μετέβαινε νοερά εκεί στην ερημιά της Σκιάθου, στον Πρόδρομο τον Ασέλινο, που δεν τον έβλεπε ούτε η σελήνη ούτε ο ήλιος, ή το εκεί σε κάποιο μέρος μακριά από τον ήλιο, μακριά από το φεγγάρι, μακριά από τα αστέρια και τους ανθρώπους. Και πήγαινε ο κύριος Αλέξανδρος και τον παρακαλούσε για όλους και για όλα, και ξέχυνε μπροστά στην εικόνα του Αγιάννη, του μεγάλου ερημίτη και ασκητή και του πολυαγαπημένου της Εκκλησίας μας Αγίου, εξέχυνε της ψυχής του το βάρος και της καρδιάς του τη δυσκολία, και παρακαλούσε τον Άγιο, όπως προείπαμε, για όλους και για όλα, και στο τέλος του έλεγε μαζί με το γνωστό ποίημα: «Από την ερημία σου, Άι μου Γιάννη, που ήχησε το πάλε η φωνή σου, θυμίσου μας και μας και μας λυπήσου, που λιώνομεν εις μίαν ερημίαν γεμάτην από πληθυσμών ανθρώπινων». Τι είναι η Αθήνα? Μία ερημία γεμάτη από πληθυσμών ανθρώπινων. Πατάμε ένας επάνω στον άλλο, σπρώγνομαι και διαγωνιζόμεθα ο ένας τον άλλον, και παρά τα αυτά είμαστε άγνωστοι. Ένα συρφετός, ένα πλήθος, ένα κύμα θαλάσσης επαφρίζων, μια δυσκολία και ένας πόνος, και κάθε ψυχούλα τρυφερή σταυρώνεται και υποφέρει και δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να εκφραστεί, δεν μπορεί να την καταλάβουν, δεν θέλουν να την προσέξουν, δεν προτίθεται να τη βοηθήσουν, και λιώνει μέσα εις μίαν ερημίαν γεμάτην από πληθυσμών ανθρώπινων. Ευτυχώς όμως, αδελφοί και πατέρες μου, ευτυχώς που έχουμε το μεγάλο βαπτιστή, ευτυχώς που έχουμε τη μεγάλη κυρά Παναγιά μας και το φιλάνθρωπο προπαντός και απολύτως Χριστό μας, ευτυχώς που έχουμε την αθάνατη Εκκλησία μας, την αγκαλιά του Κυρίου. Την αγκαλιά του Κυρίου. Μπορεί εμείς παπάδες να μην αγαπάμε τους ανθρώπους κάποιοι και να δυσκολεύουμε και τους ανθρώπους, για τον εαυτό μου το λέω, αλλά η Εκκλησούλα παραμένει Εκκλησούλα, παραμένει αγκάλι, παραμένει στοργή. Τα σπλάχνα του Χριστού είναι για όλους μας και η αγάπη του περισσεύει για τον καθένα. Γι' αυτό να εκμεταλλευόμεθα αυτή την αγάπη, αυτή την αγκάλι, αυτή τη στοργή, αυτό τον όμορφο τρόπο της Εκκλησίας και του Χριστού, της Παναγιάς και του Προδρόμου, των Αγίων και των Αγγέλων, και να παρακαλούμε και να ερχόμαστε νοερά στην Αγία Εκκλησία και αισθητά όταν μπορούμε, και να ξεχύνουμε τον πόνο μας, να αφήνουμε στα πόδια του Χριστού και της Παναγιάς τα παράπονά μας, τις δυσκολίες μας, τα αιτήματά μας, τις δοξολογίες μας, τις παρακλήσεις μας, τις αμαρτίες μας και ό,τι άλλο έχουμε, να ξαλαφρώνουμε έτσι και να παίρνουμε την ευχή τους και να φεύγουμε για τη θάλασσα του βίου παρηγορημένοι και ενισχυμένοι, αλλά και ευλογημένοι. Γι' αυτό ας κρατάμε την Αγία μας Εκκλησία, ας κρατάμε την ορθόδοξη πίστη μας, ας κρατάμε την αγάπη την έμπρακτη, και ας έχουμε την αθάνατη ελπίδα που είναι έμψυχη και ενυπόστατη, που είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Εκεί κοντά του το χελιδόνι ύβρε φωλιά και το αηδόνι σκέπη, το τριγώνι ύβρε φωλιά, το χελιδόνι σκέπη, όπως το λέει ωραιότατα και πάλι παραφράζοντας τον 83ο ψαλμό ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Να τον ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, και πάλι εν και πολλάκις
για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες. Να τον ευχαριστούμε ολόθερμα και ολόψυχα. Η ευχαριστία μας κάνει ευχαριστημένους. Η ευχαριστία μας κάνει ευχάριστους. Η ευχαριστία μας κάνει χαριτωμένους. Η ευχαριστία μας κάνει όμορφους. Και η ευχαριστία προκαλεί τη Θεία ευεργεσία, τη Θεία καλοσύνη, την ουράνια ανταπόδοση, την προσφορά ευεργεσιών του Θεού σε εμάς και σε όλους. Η δοξολογία λοιπόν προκαλεί και προσκαλεί. Γι' αυτό ας προσπαθούμε ακόμη και στις δύσκολες ώρες να ψελίζουμε στον Κύριο ένα ευχαριστώ, μια δοξολογία, μια ευχαριστία, ένα δόξαση Κύριε δόξαση. Γιατί τότε ο Κύριος χαίρεται όταν δοξολογούμε, όταν γινόμαστε κι εμείς μικροί άγγελοι και αρχάγγελοι πάνω στην ταλέπορη γη και στη δύσμηρη πλάση. Νιώθουμε αγγελικά, αισθανόμεθα ουράνια και σου λέει ο Χριστός, βρε αυτοί νοιάζονται την ψυχή τους, μιλάνε σε μένα, προσπαθούν και αγωνίζονται, κάνουν κάτι και αυτό είναι σπουδαίο και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί σήμερα οι πάντες και τα πάντα προσπαθούν να μας αφήσουν έτσι, χωρίς προσπάθεια, χωρίς εργασία και χωρίς κάθε τι το καλό. Μας πρόχνουν στην απόγνωση και πολεμούν ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό, ό,τι ουράνιο και περισσότερο την αθάνατη Εκκλησία του Χριστού μας. Γίνεται τόση πολεμική και εδώ στην πατρίδα μας γίνονται τόσα και τόσα. Πάνε να επαναφέρουν τα αρχαία είδωλα, πάνε να επαναφέρουν το ένα και το άλλο για να διώξουν τον Χριστό από την πατρίδα μας, την Εκκλησία, την Παναγία, τους Αγίους, τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων, την τόση ομορφιά. Αλλά η πατρίδα μας, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, έχει θεμέλια γαλανόλευκα και έχει θεμέλια τα οποία δεν βγαίνουν με καμία κυβέρνηση και με καμία πολεμική και με κανέναν άσχημο και κακό τρόπο. Έχει θεμελιωθεί σε αυτόν τον τόπο η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Πίστη. Ελληνισμός και Ορθοδοξία έγιναν ένα. Δέθηκαν τόσο πολύ που είναι αχώριστα. Και όποιος θέλει να τα ξεχωρίσει θα κάνει μεγάλο κακό στην αθάνατη πατρίδα μας, στις όμορφες ψυχές μας και στα πάντα. Αν γινόντουσαν αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας τελευταία χρόνια, σε άλλη χώρα και σε άλλο τόπο, ξέρετε θα έχει συμβεί. Θα είχε ο τόπος διαλυθεί. Θα είχε ο τόπος διαλυθεί. Θα είχε ο τόπος ρημάξει. Θα είχε φτάσει στα έσκατα όρια του. Θα γινόταν φρίκια, ερημιά και νερό και σκοτάδι που θα έλεγε ο ποιητής μας. Τόσα έχουν γίνει με τόση μανία και θα πει πολλά. Δεν φαίνονται. Μας γέμισαν βαρβάρους. Το βλέπετε, το αντιλαμβάνεστε. Και όμως οι περισσότεροι τους υποστηρίζουν. Να τους υποστηρίξουμε. Η Εκκλησία αυτό είναι. Αλλά να έχουμε ένα μέτρο. Και προπαντός να φροντίζουμε παράλληλα και την οικογένειά μας. Ποια είναι η οικογένειά μας, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας. Και οι που τις υποστηρίζουν δεν τους έχουν δώσει περισσότεροι ούτε ένα ποτήρι νερό. Ο Κοσμάκης ο απλός, οι Έλληνες οι φτωχοί, οι αισθηματίες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες αισθηματίες κυρίως, αυτοί δίνουν, κόβουν και την μπουκιά από το στόμα τους και προσφέρουν και από αυτά που έχουν και από αυτά που δεν έχουν. Και όταν δεν έχουν κάτι, έχουν καλοσύνη για αυτούς. Έχουν το λιγότερο ανοχή και φιλανθρωπία, που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειάζεται να είμαι θα άγρυπνοι. Χρειάζεται να κρατάμε και πίστη και πατρίδα και γλώσσα και ιστορία και εκκλησία. Όπως κράτησαν αιώνες και με θυσίες οι προπάτορές μας, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, πολέμησαν υπέρ πίστεως και πατρίδος και κράτησαν ελεύθερο αυτό το αλωνάκι που λέγεται Ελλάς. Και το θαυμάζει ο κόσμος και το χειροκροτεί η οικουμένη, τουλάχιστον αυτοί που καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και αυτές τις ημέρες που η εθνική μας ομάδα νικά και ευχόμεθα να νικά μέχρι το τέλος και να έρθει πρώτη στην Ευρώπη, αναπτερώθηκε το εθνικό μας φρόνημα και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ασχολούνται καν με τον αθλητισμό να ασχολούνται τώρα πολύ, πάρα πολύ, να κάθονται στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα
και να παρακολουθούν τα μάτς. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ανάγκη εδώ σε αυτόν τον τόπο που το ρήμαξαν τελευταία από μια ανόρθωση, από μια δόξα, από μια χαρά, από μια προβολή με την καλή έννοια, από κάτι που να μας ανεβάζει, γιατί όλο μας πατάνε και μας κατεβάζουν συνεχώς, να μας ανυψώνει, να μας δοξάζει, να μας γεμίζει χαρά, να μας προσφέρει αγαλίες και να μας δίνει τόνους ουρανίους. Έχουμε χαρά. Όταν προβάλλεται η πατρίδα μας, η Ορθόδοξη, έχουμε χαρά. Και εκείνοι που την αγαπούν και εδώ και στην Οικουμένη, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φιλέλληνες, να ξέρετε, το είπαμε την προηγούμενη φορά, πάρα πολλούς φιλέλληνες οι οποίοι φροντίζουν την πατρίδα μας κρυφά και φανερά, και οι περισσότεροι κρυφά, γιατί οι κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών είναι εναντίον της πατρίδος μας. Αυτό φαίνεται, γιατί εκείνοι έχουν ως πηξίδα το συμφέρον, το κακώς εννοούμενο συμφέρον και τίποτε άλλο. Αλλά υπάρχουν και αναρρύθμιτοι πάνω στη γη που αγαπούν την Ελληνοορθοδοξία μας, αγαπούν το φως του κόσμου, αγαπούν την ιστορία μας, αγαπούν αυτό το ενδοξότατο αλωνάκι που λέγεται Ελλάς, που έδωσε τα φώτα στην Οικουμένη, που έδωσε τα φώτα στις επιστήμες, που έδωσε το φως του κόσμου το Χριστό, έδωσε στο Χριστό τη γλώσσα και γράφτηκε η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ, και την έχουμε μέχρι σήμερα στην ελληνική γλώσσα. Ξέρετε να είναι σε άλλη χώρα η γλώσσα του Θεού η ελληνική? Όχι. Η γλώσσα του Θεού είναι η ελληνική γλώσσα, είναι η δική μας γλώσσα, είναι η πατρική και μητρική μας γλώσσα, είναι η αιώνια μας γλώσσα, είναι η ποιητική μας γλώσσα, είναι η αθάνατη γλώσσα, είναι η μουσική γλώσσα μας. Είναι και τι δεν είναι. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Να τα λέμε και εμείς όμως. Τα λένε περισσότερο και κατ' εξοχήν οι ξένοι. Εκείνοι που καταλαβαίνουν, εκείνοι που διαβάζουν και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να διαβάσουν την Αγία Γραφή στο πρωτότυπο, τα συγγράμματα των πατέρων, του σήμου της Εκκλησίας και τα όποια άλλα. Αλλά ας επανέλθουμε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, και θα ήθελα σήμερα να κάνουμε κάποια σχόλια με βάση το συναξάριο της αυριανής ημέρας. Το συναξάριο είναι ένα κείμενο που διαβάζεται κάθε μέρα στη σύναξη που κάνει η Εκκλησία για να γιορτάσει τον Χριστό, την Παναγιά, τον Αγιάννη, έναν Άγιο ή ένα γεγονός. Και λέγεται συναξάρι από τη σύναξη, τη συγκέντρωση που γίνεται στην Εκκλησία. Είμαστε συναγμένοι όλοι γύρω από τον Χριστό μας. Στην αρχαία εποχή που η Αγία Τράπεζα ήταν στο μέσο του ναού, ο λαός ελέγεται περιεστός, και σήμερα ακόμη ευχόμεθα στα αιτήματα και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Και τα συναξάρια είναι η βία των Αγίων, είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Γι' αυτό και ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε να διαβάζομαι την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια δηλαδή, και τους ύμνους της Εκκλησίας, που είναι τα ερωτικά και αισθηματικά εκείνα ποιήματα στο Χριστό, στην Παναγιά, στους Άγιους, και έχουν μέσα τους ποιητικό υλικό ουράνιο γραμμένο κατ' έμπνευση και ηνωμένο με τη Θεία Μουσική, γιατί η Εκκλησία μας πήρε την τέχνη της ποιήσεως και την τέχνη της μουσικής, τα ενέταξε στη λατρεία και παρήγαγε αριστουργήματα. Διαβάζεις ένα τροπάριο, ακούς έναν ύμνο και χαίρεσαι, μαγεύεσαι, ερωτεύεσαι, ελευθερώνεσαι και ανεβαίνεις στην τρισήλιο θεότητα να λατρεύσεις και να υμνολογείς και εσύ την χάριν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι σπουδαία αυτά, και ο ψαλμός είναι γαλήνη ψυχής, και όταν έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, και όταν ευθυμούμε ακόμη, ας ψάλουμε ή ας ακούμε ύμνους, διότι ο ύμνος και το τροπάριο
δυσκολεύει το διάβολο όταν λέγεται και ακούγεται. Τον δυσκολεύει πολύ και τον απομακρύνει. Και τον απομακρύνει. Όπου προσευχή, όπου νημνολογία, όπου λατρεία, ο διάβολος δεν έχει θέση. Και να έρθει για λίγο δεν θα αντέξει. Θα σηκωθεί και θα φύγει. Γι' αυτό και εμείς στη λατρεία και στην προσευχή ας έχουμε άνωτας καρδίας. Ιεραστέ της Βασιλείας, ας έχουμε άνωτας καρδίας. Και τότε εκείνος που είναι χαμερπής και χαμέζυλος, γεϊρός και επίκυρος, μένει εδώ κάτω και πολεμάει εκείνους οι οποίοι δεν έχουν άνωτας καρδίας. Πολεμάει και αυτούς που έχουν άνωτας καρδίας, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος μας βοηθάει να προσευχόμεθα. Τον απομακρύνει και τον διώχνει. Ήταν κάποτε ένας ασκητής και έκαμε τον αγώνα του και έκαμε την προσευχή του και έκαμε την άσκησή του. Μια φορά ήρθε λοιπόν ολοφάνερα μπροστά του ο Σατανάς και τον πολεμούσε. Του έλεγε και δεν του έλεγε, όπως λέει και σε εμάς. Μπορεί να εκπορθήσει τη σκέψη και την ψυχή μας και την ύπαρξή μας και να μας νικήσει. Εμείς ας μην τον ακούμε. Ας φωνάζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας φωνάζουμε το όνομα της Παναγίας. Ας φωνάζουμε το όνομα του Αγίου Ιωάννου. Ας φωνάζουμε τα ονόματα των Αγίων και των Δικαίων. Τον ζόρισε λοιπόν τον ασκητή μας και τον δυσκόλεψε. Και εκείνος νοερά παρεκάλεσε τον Χριστό. Χριστέ μου, βοήθησέ με. Δύσκολη ώρα. Χάνομαι τώρα. Και του φέρε έμπνευση ο Κύριος και φώτιση. Και τι του ήρθε να πει στον αρχέκακο? Αφού ήρθες εδώ να παλέψουμε, δεν κάνουμε μαζί μια δουλειά και ύστερα βλέπουμε. Τι είναι, τι να κάνουμε, λέει αυτός. Να λέμε από μια φορά ο καθένας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γελάτε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο άλλος τα χρειάστηκε, γούρωσε τα μάτια, τα υποτιθέμενα, και αγρίεψε το πρόσωπό του. Ο δικός μας όμως άρχισε, λέει, επειδή βλέπω σένα να δυσκολεύεσαι, ας αρχίσω εγώ πρώτα. Και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο άλλος άρχισε να τρέμει, να αγριεύει και να αποστρέφει το πρόσωπό του από τον ασκητή που έλεγε με το στόμα και την ψυχή του το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και τι έκανε σιγά σιγά, απομακρυνόταν, ο δικός μας συνέχιζε και ο άλλος σε λίγο εξαφανίστηκε. Το έβαλε στα πόδια και πήγε στα όρη και στα βουνά που λέει ο Μέγας Βασίλειος στους εξορκισμούς του. Έτσι είναι. Έρθε και σε εμάς και μας πιλατεύει και μας δυσκολεύει. Και στον ύπνο και στον ξύπνιο και με μόνους και με παρέα. Τότε μεγαλύτερο όπλο από την προσευχή δεν υπάρχει. Ιησού ονόματι μάζιζε πολεμίους, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φωνάζω με το όνομα του Ιησού και εκείνο το όνομα, το υπερπάν όνομα, το γλυκύτατον όνομα που είναι η πηγή της παντοδυναμίας, μπορεί να διώξει όλα τα κακά και τον αρχαί κακό όφη. Έτσι λοιπόν, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων και τα τροπάρια της Εκκλησίας. Άμα το κάνουμε αυτό φτάνει, έστω και λίγο, έστω και λίγο. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο του Θεού. Μας μιλάει από εκεί ο Κύριος και μας λέει τα πάντα και μάλιστα με τις παραβολές του, με τρόπο απαλό, με τρόπο παιδαγωγικό και με τρόπο θεσπέσιο. Και μέσα από τα συναξάρια βλέπουμε τη ζωή των Αγίων και την πολιτεία και τα θαύματα και τους αγώνες. Βλέπουμε δηλαδή την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Κάθε Άγιος και ένα Ευαγγέλιο στην πράξη. Για να αποδεικνύεται πάντοτε ότι η θρησκεία μας, η Ορθόδοξη, η Εκκλησία μας είναι εφαρμόσιμη. Δεν είναι ουτοπία. Και δεν είναι μόνο, δεν ήταν μόνο για τον καιρό εκείνο. Είναι και για τον καιρό τούτο, τον δικό μας και για τους ερχόμενους αιώνες μέχρι το τέλος του κόσμου,
αφού Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας, κατά το μεγάλο Απόστολο Παύλο. Για να δούμε λοιπόν το σύντομο συναξάριο. Μέσα σε 10 ράδες περίπου μας λέει εδώ ο άγνωστος συντάκτης του συναξαρίου, γιατί στην Εκκλησία προβάλλεται πάντα το έργο και όχι ο εργάτης, γι' αυτό είναι άγνωστοι οι περισσότεροι, ακόμη και οι Ευαγγελιστές είναι άγνωστοι αν θέλετε, διότι έγραψαν το Ευαγγέλιο και δεν έβαλαν πουθενά το όνομά τους. Η Εκκλησία αργότερα από ευγνωμοσύνη έβαλε τους τίτλους και τις επικεφαλίδες εκ του κατά Ματθαίων, εκ του κατά Μάρκων, εκ του κατά Λουκάν και εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Έβαλε τιμή σένεκεν. Στην Εκκλησία προβάλλεται λοιπόν το έργο του Χριστού, το έργο των Αποστόλων, το έργο της σωτηρίας, και οι εργάτες παραμένουν ταπεινοί και άγνωστοι και περιμένουν να πάρουν το μισθό τους από εκείνο που είναι η άκρα ταπείνωσης, ο Ιησούς Χριστός μας, και από εκείνο που είναι για τους περισσότερους από εμάς, αλλά και για όλους μας, πολλές φορές ένας άγνωστος ευεργέτης. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε στη Θεία Λειτουργία υπέρ των φανερών αλλά και αφανών κυρίως ευεργεσιών Του. Έτσι λοιπόν, ο άγνωστος συντάκτης των συναξαρίων μας λέει εδώ στους στίχους που έχει μετά το συναξάριον: Ζαχαρία χόρευε σύν τη συζύγω. Βάνει το Ζαχαρία, εδώ είναι γνωστό βέβαια, το έχει γράψει αυτό ο Χριστόφορος με τη Λινέα στον 11ο αιώνα, αλλά παρακάτω συναξάριον άγνωστο. Να χορεύει Ζαχαρία μαζί με τη σύζυγό σου. Ού πολλά μεν τίκτοντες εν δε και μέγα. Δεν εγεννήσατε βέβαια πολλά, αλλά γεννήσετε ένα και μεγάλο. Ένα αλαλέοντα. Ένα αλαλέοντα που λέει ο Εσώπιος μύθος. Ένα αλαλέοντα. Τη λιοντάρει εκείνο που στις ερημιές της Ιουδαίας φώναζε με τη στεντόρια φωνή του και με την ουρανομίκη ψυχή του, φώναζε στα πλήθη που ήρχοντο το μετανοείτε ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Για να δούμε τι λέει το συνταξάριο. Ούτως εν γεννητής γυναικών μαρτυρείται υπό του Χριστού υπεράπαντας και προφήτου περισσότερων. Είδα τι ωραία αρχίζει το συναξάρι. Τιμά τον αφέντη το Χριστό, γιατί αν δεν ήρχε το εκείνος, δεν θα ήρχε το ούτε ο Άγιος Ιωάννης, ούτε θα υπήρχε. Ξεκινάμε λοιπόν από τον αφέντη, από τον φιλάνθρωπο. Όλα ξεκινούν από τον Χριστό μας και όλα καταλήγουν στο Χριστό μας. Γι' αυτό έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, παρότι δολάτρε, από Θεού άρχεστε και εις Θεόν αναπαύεστε. Να ξεκινάτε από το Θεό και να τελειώνετε με το Θεό. Έτσι λοιπόν και εδώ ο άγνωστος συντάκτης του συναξαρίου μας λέγει για τον Άγιο Ιωάννη τι είπε ο Χριστός, ότι είναι ο μεγαλύτερος εν γεννητής γυναικών. Είναι ο μεγαλύτερος από εκείνους που γέννησαν γυναίκες εξ σπέρματος ανδρός, και είναι περισσότερον προφήτου, διότι οι προφήτες προεκήρυξαν καλύτερα τον Χριστόν απόντα και μέλλοντα να έλθει, και έβλεπαν με σκιές και ενίγματα και ενεσόπτρο. Ο Άγιος Ιωάννης τι έκανε? Τον εκήρυξε παρόντα. Παρόντα και στα πλήθη και στους πρώτους Αποστόλους και σε όλους όσοι ήρχονται στον Ιορδάνη ποταμό. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ακόμη δε και οι Απόστολοι τον εκήρυξαν απόντα. Όταν πήγαν εις πάντα τα έθνη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να βαπτίσουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ο Ιησούς αισθητός δεν είναι το παρόν, όπως ήταν στον Ιορδάνη ποταμό όταν τον εκήρυξε ο Ιωάννης και τον έδειξε στους Αποστόλους και στα πλήθη. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης είναι και περισσότερον προφήτου, παραπάνω από προφήτης. Είναι και Απόστολος και μάρτης και κήρυξης της μετανοίας και φιλέρημος τριγών και τόσα άλλα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας
τον έχει τον Αγιάννη σε περίοπτη θέση. Και γι' αυτό και η Εκκλησία μας εορτάζει τον Αγιάννη με όλες τις εορτές που ξέρουμε, που και αύριο είναι το γενέθλιό του 24 Ιουνίου, αλλά και κάθε τρίτη ημέρα της εβδομάδος, όταν υπάρχει Άγιος Άλλος, η Τρίτη, να ξέρετε, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Δευτέρα στους Αγγέλους, η Τρίτη στον Άγιο Ιωάννη, που είναι και εκείνος επίγειος άγγελος. Γι' αυτό και πολλοί εικονογράφοι, όπως και εδώ βλέπουμε, τον εικονίζουμε φτερά. Και είναι ο αρχηγός του εκπεσόντος, θα γίνει ο αρχηγός του εκπεσόντος τάγματος των αγγέλων. Και ο Αγιάννης και οι χριστιανοί θα σωθούμε, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, όλοι είστε σωσμένοι, αυτή είναι η αλήθεια, θα αποτελέσουμε το 10ο τάγμα των αγγέλων που έπεσε με τον Εωσφόρο. Γι' αυτό και ο αρχαίκακος όφης, ο Εωσφόρος, μας έχει τόση μανία, ασκεί τόση πολεμική, γιατί ξέρει σίγουρα πως εμείς θα πάρουμε τη δική του θέση. Και αυτό τον πονά, και αυτό τον στενοχωρεί. Ένα όμως δεν θέλει να καταλάβει, να μετανοήσει. Είναι πορωμένος τόσο πολύ που συνέχεια σκέπτεται και φαντάζεται και αισθάνεται πως για όλα του φταίει ο Θεός και κανένας άλλος. Του φταίει ο Θεός και ουχεί ο εαυτός του. Διότι αν σκέπτω και λίγο ότι φταίει και εκείνος, θα μαλάκωνε και θα άφηνε χώρο στη Θεία Καλοσύνη, η οποία Θεία Καλοσύνη τι κάνει? Τον πολιορκεί και εκείνον, όπως και εμάς, κάθε ώρα και στιγμή. Κάθε ώρα και στιγμή. Αλλά εκείνος κακός όντας δεν μπορεί να δεχτεί την καλοσύνη και την αγάπη. Όχι μόνο δεν μπορεί, αλλά και τον βασανίζει. Γι' αυτό όταν ο Χριστός πήγε στη χώρα των Γεργεσινών και απάντησε εκεί τους δαιμονισμένους, τι του έλεγαν οι δαίμονες? Σε παρακαλούμε μη μας βασανίσεις. Μη μας βασανίσεις. Διότι η αγάπη του Χριστού στους κακούς έρχεται ως βάσανο, έρχεται ως φωτιά που καίει και όχι ως δρόσος και ως φως που φωτίζει. Γι' αυτό και υποφέρουν. Γι' αυτό και στην αιωνία κόλαση, πως ακούσουμε στο Ευαγγέλιο μεθαύριο της Κυριακής, που έχουμε θαυματουργία του δούλου του εκατοντάρχου από το Χριστό μας, υπάρχει εκεί το σκότος των εξώτερων, που είναι το βαθύτατον, και ο βρυγμός και τριγμός των οδόντων. Θα βρυχώνται οι άνθρωποι και οι δαίμονες εκεί, θα βρυχώνται οι άνθρωποι και θα τρίζουν τα δόντια από κακία και φθόνο, λένε οι πατέρες. Άμα έχουμε κακία καμιά φορά και φθόνο, τι κάνουμε? Τρίζουμε τα δόντια και λέμε στον άνθρωπο, θα σου έλεγα εγώ, θα σε φάω. Ο βρυγμός, βρυχυθμός και ο τριγμός των οδόντων. Θα είναι ο άνθρωπος πια εκεί, στο χειρότερο σημείο και στην αιωνία κόλαση και καταδίκη. Αυτά, ό,τι και αν λένε κάποιοι νεότεροι, υπάρχουν. Αφού ο Χριστός μας το είπε καθαρά και εξάστερα, δεν μας το είπε μόνο για να μας φοβήσει, αλλά μας το είπε και γιατί υπάρχουν, και να φροντίσουμε να μην πάμε και εμείς στον τόπο εκείνο της βασάνου. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά να επανέλθουμε, περνάει η ώρα. Λοιπόν, για τον Άγιο Άννη τον Πρόδρομο, λέει το Συναξάριο, μίλησε ο Χριστός και είπε πως είναι ο μεγαλύτερος από τους άνδρες που εγέννησαν γυναίκες, από όλους τους άνδρες υπεράπαντας, και είναι και περισσότερο από προφήτης, γιατί είδε και κήρυξε παρόντα τον Χριστόν και τον εβάπτισε και όλα τα υπόλοιπα. Και λέει στη συνέχεια, ο Πρόδρομος είναι ο προσκυρτής σας από γαστρός, εκείνος που σκύρτησε από την κοιλιά της μάνας του, μέσα στην κοιλιά της μάνας του, πριν έρθει ο Χριστός, πριν γεννηθεί ο Χριστός, ο οποίος υπήρχε όμως ως κύημα στην κοιλία της Θεοτόκου, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όταν η Παναγιά επήγε μετά τον Ευαγγελισμό στην ορεινή της Ιουδαίας, στην ορεινή περιοχή, στην Ελισάβετ, για να της υπεί
το μέγιστο και χαρμόσυνο μήνυμα, τον Ευαγγελισμό της, τη σάρκωση του Υιού του Θεού που γίνεται και Υιός του ανθρώπου. Τότε η Ελισάβετ εγέμισε Πνεύμα Άγιο. Πού το πήρε? Από τον Αγιάννη που ήταν μέσα της. Το λέει εδώ στη συνέχεια. Από τον Αγιάννη που ήταν μέσα της. Και φώναξε εκείνη, ή καλύτερα εκείνος, με το στόμα της μητέρας του: «Ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», είπε στην Παναγιά η Ελισάβετ. «Και πόθεν μη τούτο, και ποια είμαι εγώ για να έλθει η μήτηρ του Κυρίου σε μένα? Ιδούγαρος εγένετο, η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης συλλελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και σε μακαρία Παναγία μου, γιατί τα πίστεψες όλα όσα σου είπε ο Κύριος, τα εδέχθης κλείνοντας το κεφάλι και λέγοντας: Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Ενώ ο άντρας μου ο Ζαχαρίας απίστευσε στα λεγόμενα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και έμεινε κοφάλαλος μέχρι να γεννηθεί το παιδίον και να γίνει η περιτομή του την 8η ημέρα. Και τότε είχαν φιλονικία και συζήτηση το πώς θα ονομάσουν το γεννηθέν παιδίον, το παιδί θαύμα, πώς θα το ονομάσουν. Και έλεγαν να το βάλουμε Ζαχαρία, όπως το όνομα του πατέρα του, έτσι γίνεται. Και εκείνος ήταν ακόμη κοφός και άλαλος και ζητάει και του έδωσαν κεραμίδι και έγραψε επάνω το όνομα Ιωάννης, το κληθένυπο του Αγγέλου, το όνομα Ιωάννης. Και αμέσως ελήθη η γλώσσα και η ακοή του και άρχισε να λαλεί και να υμνολογεί. Το είδαν όλοι, το έμαθαν και οι Πέριξ και θαύμασαν και φοβήθηκαν, αισθάνθηκαν κατάπληξη για αυτό το μέγα θαύμα και το υπέρθιον γεγονός. Για να δούμε τι λέει στη συνέχεια, τι πάει και η ώρα. «Ο προσκυρτής σας απογαστρός και της εν γήτην του Σωτήρος κηρύξας παρουσίαν και κήρυξε στους ανθρώπους την παρουσία του Κυρίου». Αυτός είναι το πρώτο δρόμο του Χριστού, γι' αυτό ονομάζεται και πρόδρομος. «Και ετοίμασε τα σοδούς του Κυρίου στις ψυχές των ανθρώπων και στη ζωή τους». Τους εφέρμανε με την έλευση εκείνου, τους γέμισε Χριστές ελπίδες, τους βάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τους έφερε σε συνέστηση των αμαρτιών τους, εις τρόπον ώστε να ζητήσουν αμέσως και να υιοθετήσουν τον ερχόμενο Σωτήρα που θα τους εβάπτιζε εν πνεύματι Αγίο και πυρή και θα τους έκανε μέλη της Εκκλησίας του, της οποίας εκείνος είναι κεφαλή. Για να προχωρήσουμε λιγάκι. «Και προσδραμών εν το Άδη την Ανάσταση ευαγγελίσαστε και έτρεξε στον Άδη, αφού ο Ηρώδης τον αποκεφάλισε, έτρεξε χαρούμενος στον Άδη να ευαγγελιστεί στους εγκάτοικους του Άδη τον ερχομό του Χριστού αλλά και την Αγία του Ανάσταση». Τι θα πει αυτό? Φαίνεται λίγο οξύμορο. Πήγε και τους είπε αυτά που έλεγε και στην έρημο της Ιουδαίας και στον Ιορδάνη ποταμό, πως έρχεται ο πίσω μου ανήρ ως εμπροσθέν μου γέγονεν, πως έρχεται ο Μεσσίας και λυτρωτής των Ιουδαίων και του κόσμου και της Οικουμένης. Σκεφτείτε και φανταστείτε τη χαρά των εγκατοίκων του Άδη, καθώς έμαθαν και άκουσαν από τον μεγάλο βαπτιστή, από τον μαρτυρικό Ιωάννη,
τον ερχομό του Ιησού Χριστού επάνω στη γη, που εκείνοι στον Άδη ευρισκόμενοι με τόση ανυπομονησία και αγάπη τον περίμεναν, σαν το χελιδόνι που φέρνει την άνοιξη και διώχνει τη βάρη χειμωνιά της αμαρτίας. Και η Ανάσταση αρχίζει από τον Άδη, γι' αυτό λέει εδώ ο Συναξαριστής, είναι μεγάλος θεολόγος και ξέρει καλά τα της Εκκλησίας ρήματα και δόγματα. Άλλωστε και η Ορθόδοξος εικόνα της Αναστάσεως και είναι σε μας η Ισάδου Κάθοδος. Η Ισάδου Κάθοδος κατέβηκε, δηλαδή αφού είσαι με κάθοδος, ο Ιησούς κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε, όπως λέει ο Αποστολός του Πέτρος, τη εμφυλακή πνεύμαση στα πνεύματα, στις ψυχές δηλαδή, που ήσαν στη φυλακή του Άδου. Προεκήρυξε ο Αγιάννης και εκήρυξε ο Χριστός, και όσα έλεγε πάνω στη γη 3 χρόνια τα είπε και στους ενάδη. Γιατί θα ήταν αδικία όλη η προχριστιανική ανθρωπότητα να μην ακούσει και να μην γευτεί τη διδασκαλία και τη σωτηρία που έφερε ο Μεσσίας επάνω στην πλάση. Ο Θεός μας είναι δίκαιος. Και εκεί λοιπόν έψαξε και βρήκε το πρωτόπλασο ζεύγος, τον Αδάμ και την Εύα, το μύτο και την αρχή της ανθρωπότητος, τους έπιασε από τους καρπούς και τους ανέστησε. Ανέστησε το ανθρώπινο γένος. Ανέστησε τον Αδάμ και τους εξαδάμ, που λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας, και έφερε μέγα καλό. Και ανέστη τριήμερος με τα ταύτα. Λοιπόν, ούτως γέγονεν Υιός Ζαχαρίου αρχιερέως και Ελισάβετ της Τύρας, τεχθείς εξ επαγγελίας, με ευαγγελισμό, με υπόσχεση, και ήταν και ο μόνος προφήτης που προεφητεύθη και από άλλους αρχαίους προφήτες και κυρίως από τον Ισαΐα και τον Μαλαχία. Ως την του πατρός σιωπήν εν το γενάστε επιλυσάμενος, έλυσε καθώς εγεννήθη σιωπή του πατρός, θεράπευσε και τον πατέρα του πρώτον. Αυτό είναι και μέγα θαυματουργός ο Άγιος Ιωάννης. Πάντα τον κόσμο χαρά σε πλήρωσε και γέμισε την ανθρωπότητα με χαρά. Και διό και οι άγγελοι της ανθρώπης σήμερα συναγάλλονται, οι άγγελοι μαζί με τους ανθρώπους σήμερα χαίρονται και πάσα κτήσεις χαράς και ευφροσύνης πεπλήρωται. Τελείωσε. Και όλοι οι κτήσεις εγέμισε από χαρά και ευφροσύνη. Ήθε αυτή η χαρά της γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου να έλθει και στις δικές μας ψυχές και στήρες καρδιές και να γεμίσει αυτές με το Λόγο του Θεού, με τη χάρη του Κυρίου, και να μας αναστήσει και να διώξει από μέσα μας και γύρω μας το βαρύ χειμώνα της αμαρτίας και της φθοράς, και να φέρει τη γλυκύτατη Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας και της Αγίας Εκκλησίας, πρεσβείες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ού και το γενέσεων των Σεπτών εορτάζομεν. Ευχαριστώ εκ ψυχής και καρδίας τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, εύχομαι έτη πολλά και ευλογημένα σε όσους εορτάζουν τον Άγιο Ιωάννη. Και περισσότερον ευχαριστώ και εσάς που μέσα στο καύμα και με κόπο ήλθατε και κάναμε τον εσπερινό του Αγίου Ιωάννου την ταπεινή αυτή ομιλία. Αύριο το πρωί, Πέμπτη πρωί τώρα και όχι Παρασκευή, 5 με 6 θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή δεν θα έχουμε. Και μεθαύριο, Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα ομιλήσουμε κάνοντας πρώτα παράκληση Αγίους Αποστόλους. Θα μιλήσουμε με θέμα οι Άγιοι Απόστολοι. Ας ψάλλουμε το ηθικό με της Εκκλησίας μας και να αποχωρήσουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθή τον δεινόν.
ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ, βοηθειά μας ο Αγιάννης, καλή ανάμωση την επόμενη φορά και καλή σας νύχτα. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.